Λοιπόν, πλησιάζει σιγά σιγά η ώρα για την περιφορά του επιταφείου. Θα συνδεθούμε με την ΑΦΠΑΚΤΟ. Εκεί μας περιμένει ο συνάδελφος δημοσιογράφος Αλέξανδρος Κογκόλης. Η περιφορά του επιταφείου στην ΑΦΠΑΚΤΙΑ έχει ξεχωριστό χρώμα. Θα δούμε γιατί σε λίγο, αν και παίρνετε ήδη μια πρώτη γεύση. Εδώ από την Πλάκα μαζί μας και τον ναό της Αγίας Εκατερίνης, η συνάδελφος Γεωργία Καρατζιώτη. Να ξεκινήσουμε από την ΑΦΠΑΚΤΟ, όπου η βροχή, εντάξει, φρενάρει λίγο τα παραδοσιακά σχέδια. Καλησπέρα σας, κύριε Κογκόλη. Καλησπέρα, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Δυστυχώς η βροχή φρέναρε τα σημερινά σχέδια εδώ στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Μόλις σταμάτησε, αρχίζει και μαζεύεται κόσμο σιγά σιγά στο λιμάνι της ΑΦΠΑΚΤΟ. Πρόκειται για ένα θρησκευτικό υπερθέαμα. Είναι ίσως η καλύτερη περιφορά επιταφείων σε όλη την Ελλάδα. Οι δύο επιτάφοι του Αγίου Δημητρίου και της Αγίας Παρασκευής συναντώνται στο λιμάνι της ΑΦΠΑΚΤΟ υπό τους πένθυμους ήχους της Φιλαρμονικής. Σχηματίζεται ένας πολύ μεγάλος σταυρός από αναμένες δάδες στην κεντρική είσοδο του λιμανιού και στα κανονιοστάσια του λιμανιού. Είναι αυτό που διακρίνουμε στην οθόνη μας αυτή τη στιγμή. Ναι. Ακόμη δεν έχουν ανάψει όμως τα λαμπάκια στο λιμάνι, δεν φαίνονται τουλάχιστον για την ώρα. Τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και φαίνονται, όπως θα έχουμε και εκατοντάδες μπαλόνια στον ουρανό της ΑΦΠΑΚΤΟ για τις ψυχές που φεύγουν. Είναι η μέρα άλλωστε που θυμόμαστε και εκείνους που δεν είναι πια κοντά μας. Δεν ξέρω πόσο έχει ανατρέψει τα παραδοσιακά σχέδια. Ο ουρανός προδίδει έτσι μια σχετική μαυρίλα. Όμως το θέαμα για μας εδώ είναι εντυπωσιακό. Να σταθούμε και στην Πλάκα. Η Γεωργία Γαρατζιώτη μαζί μας από το ναό της Αγίας Εκατερίνης. Σε βλέπουμε, Γεωργία. Καλησπέρα, Νίκη. Μεγάλη Παρασκευή, η μέρα κορύφωσης του Θείου Δράματος και απόλυτου πένθους για τη χριστιανοσύνη. Χιλιάδες πιστοί σειραίων απόψε στους ιερούς ναούς της χώρας, στη μνήμη των Αγίων Παθών. Εδώ, στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης που βρισκόμαστε, πιστοί προσέρχονται για να προσκυνήσουν τον επιτάφιο, να προσευχηθούν, να ανάψουν ένα κερί και να παρακολουθήσουν με κατάνοιξη την κορύφωση του Θείου Δράματος. Με τη βοήθεια του Νίκου Μπασίσογλου θα δείτε και μέσα ένα μέρος της ακολουθίας, θα δείτε τον επιτάφιο, ο οποίος τον έχουν στολίσει πιστοί με λευκά γαρίφαλα, με ροζ τριαντάφυλλα και κρίνα. Νίκο, μπορείς να μπεις μέσα. Η εικόνα μας εναλλάσσεται βεβαίως με εικόνες από το λιμάνι της ΑΦΠΑΚΤΟ, όπως μπορούν να δουν οι τηλεθεατές μας, γιατί πράγματι είναι εντυπωσιακό το θέαμα, υπό καταιγίδα όπως μπορείτε να διακρίνετε. Και τώρα το εσωτερικό του ναού της Αγίας Εκατερίνης στην Πλάκα, τα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία.